Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η πολιτική της επιβράβευσης όλων αυτών των αρνητικών που συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση της χώρας και που αναφέρονται πολλά από αυτά στο προσχέδιο και που ανέφερε και ο ίδιος ο εισηγητής σήμερα, ο κύριος Βάγκλ, από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή, μόνο ανασταλτικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όσον αφορά την πρόοδο και την ευημερία του λαού του Ισφύρων. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η Φύρων βιώνει τη χειρότερη πολιτική κρίση από το 2001. Τόσο η διακοπή του πολιτικού διαλόγου, όσο και οι δυσκολίες στην εξέβρεση συνενετικής λύσης ώστε να ξεπεραστεί η κρίση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναβολή των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του περασμένου χρόνου, αλλά και την μέχρι τώρα αποτυχία να σχηματίσουν η κυβέρνηση, ανέδειξαν για άλλη μια φορά τη διχαστική πολιτική κουλτούρα και την έλλειψη συμβασμού που υπάρχει στη χώρα. Η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα. Υπάρχει σαφής έλλειψη πολιτικής βούλησης για να παταχθεί, ενώ όσοι νόμοι υπάρχουν δεν εφαρμόζονται. Η επιλεκτική δικαιοσύνη και η ατιμορρησία όσων εμπλέκονται σε υψηλού επίπεδου υποθέσεις διαφθοράς τείνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο. Οι πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, στους τομείς της δημόσιας διοίκησης αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης συνθέτουν μια ολιστική εικόνα ανομίας, αλλά και παραπέρα οπισθοδρόμησης στα πολιτικά κριτήρια της Χάγης, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, κύριοι συνάδελφοι. Τη διαφωνία μου για το ονοματολογικό σας την έχω εκφράσει σε όλους τους τόνους. Πιστεύω, κύριε Βάγκλ, ότι κάνετε μεγάλο λάθος, παίρνοντας για μια ακόμη φορά θέση, αγνώντας την ουδετερότητα που θα έπρεπε να επιδείξει το Κοινοβούλιο σε αυτό το διεθνές ανοιχτό ζήτημα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η στάση σας αυτή, το έχω ξαναπεί, δεν βοηθάει, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να συντηρεί την άσχημη κατάσταση της χώρας, να επιτρέπει στην πολιτική ελίτ της Φύρων να καλλιεργεί το έλλειμμα ανάπτυξης της απαραίτητης πολιτικής κουλτούρας, του σεβασμού, των κανόνων δικαίου και του σεβασμού, να επενδύει στον εθνικισμό, να αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ένωμης τάξης και να αγνοεί την έλλειψη πρόοδου στις σχέσεις καλής γειτονίας. Τελικά, κατά την άποψή μου, το θέμα, κύριε Βάγκλ, είναι να θέλει και η ίδια η Φύρων να προοδεύσει. Ευχαριστώ.